Ο στιχουργός του τραγουδιού «Ταξί», Μπάμπης Αναγιωτός, γεννήθηκε στη Λεμεσό και ασχολείται με την ποίηση, τη στιχουργική, το διήγημα, τη μετάφραση, την κριτική, το θέατρο, το ευθυμογράφημα και γενικά με όλο το φάσμα των πολιτιστικών δρόμενων. Διατέλεσε πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης Λεμεσού, τεχνικός και καλλιτεχνικός συνεργάτης σε διάφορα περιοδικά, εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Υπήρξε ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Γκαλερί Μπουάτ Νίλιος. Ο Μπάμπης Αναγιωτός είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και διατέλεσε γενικός γραμματέας της ΕΘΑΛ. Ποίηματα, διηγήματα και θεατρικά του έργα έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ανθολογίες στην Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και έγραψε τους στίχους στα τραγούδια «Ταξί» και «Γυναίκα» σε μουσική Βάσου Αργυρίδη στον πολυσυλλεκτικό δίσκο του Κώστα Μακεδόνα «Του έρωτα το φως». Για το τραγούδι «Ταξί» ο Μπάμπης Αναγιωτός μας είπε την ιστορία του. Ανήμερα Ταϊγιανιού, τέλη της δεκαετίας του 90, βράδυ βροχερό. Έβγαινα από κάποιο αθηναϊκό θέατρο και αναζητούσα επίμονα ταξί για να με πάει στο ξενοδοχείο. Περνούσανε πολλά, όμως ήσαν γεμάτα κόσμο. Ξάφνου σταμάτησε ένα. Βγήκε μια νεαρή, πολύ συλλογισμένη, και ένα τσούρμο από γύρω άρχισε να ρωτά τον οδηγό για πού τραβούσε. Ο ταξιτζής ρώτησε το κορίτσι «Να περιμένω». Αυτή πλήρωσε, έκανε μια αόριστη χειρονομία και αφήνοντας την πόρτα ορθάνυχτη άρχισε να βαδίζει χωρίς ομπρέλα μέσα στη βροχή. Διέκρινα στις κόγχες των ματιών της δάκρυα που σμίξανε αμέσως με τις στάλες της βροχής, ξεβάφοντάς της το μακιγιάζ και δίνοντάς της μια θλιμμένη και ταραγμένη όψη. Ακαριέα άστραψε στο νου μου η αρχή του ρεφρέν. «Πες το ταξί να μη σε περιμένει. Κατέβα, βγες, περπάτα στη βροχή». Το ποίημα γράφτηκε την ίδια νύχτα στο ξενοδοχείο. Το σκηνικό ήταν ήδη στημένο. Το ταξί, η γυναίκα, η βροχή. Η υπόθεση έκδηλη. Ένας έρωτας, μια απόρριψη, η απόγνωση, η φυγή. Η φαντασία μου γέμισε τις λεπτομέρειες από την ιστορία αυτής της νεαρής. Μετέπειτα στην Κύπρο ακολούθησαν διορθώσεις. Το τεχνικό στρώσιμο, το φινίρισμα, το λουστράρισμα που λέμε. Ο φίλος συνθέτης Βάσος Αργυρίδης εκείνη την εποχή είχε πιάσει κάποια νήματα με τραγουδιστές και παραγωγούς στην Ελλάδα και αναζητούσε επίμονα στίχους για να τους προτείνει τραγούδια. Του δώσα ανάμεσα σε άλλους και το ταξί. Μέσα σε λίγες μέρες με κάλεσε σπίτι του και το έπαιξε στο πιάνο. Έστειλε μια πρόχειρη ηχογράφηση στον Γιώργο Νταλάρα. Του άρεσε πολύ, όμως δεν μπορούσε να το εντάξει στον επόμενο του δίσκο, γι' αυτό και το παρέπεμψε με σύσταση στον Κώστα Μακεδόνα. Όπως μας αφηγήθηκε αργότερα ο Κώστας, το άκουσε βιαστικά, μαζί με άλλα πολλά που του στέλνανε και το καταχώνιασε σε κάποιο συρτάρι. Μετά από λίγο καιρό άρχισε αυθόρμητα να σιγοψιθυρίζει τη μελωδία και κάποιες λέξεις του ρεφρέν. Ρώτησε διάφορους γνωστούς αν είχε κυκλοφορήσει τέτοιο τραγούδι και του είπανε πως δεν το ξανάκουσα. Ρώτησε και τη γυναίκα του, αλλά ούτε αυτή γνώριζε, όμως τον συμβούλεψε να ψάξει καλά στα συρτάρια του. Το ξετρύπωσε τελικά, το άκουσε προσεκτικά και έτσι το ταξί πήρε τον δρόμο του. Γυρνάς με ένα τάξι μέσα στη νύχτα, κάνεις τα όνειρά σου προσευχή.
ψάχνεις να πεις σε κάποιον καληνύχτα. Χάνεις τον δρόμο σου μες στη βροχή. Κοιτάς τα φώτα γύρω και σωπαίνεις. Πίνεις τον καφέ ήχο και μεθάς. Ξέρεις όπου κι αν πας εδώ θα μένεις. Όσο κι αν φεύγεις πίσω θα γυρνάς. Να μη σε περιμένει. Κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να την κλαις θα μένεις μοναχή. Ξεμακραίνεις. Βλέπω στα μάτια σου το γυρισμό. Μέσα στο άγγιγμα μου ανασένεις. Πιάνεις της μουσικής μου το σφιγμό. Σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη σβήνει και πεθαίνει, για να τη κλαις θα μένεις μοναχή. Μη σε περιμένει, κατεβαίνεις, περπατάς στη βροχή. Όταν η αγάπη